Κύριε Σόρα, μια τελευταία ερώτηση που κυριαρχεί έντονα και αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θέλω να ρωτήσω εάν και πόσο επηρεάζονται οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρώπη γενικά από αυτόν τον πόλεμο. Θέλετε να σας πω και κάτι. Ο πόλεμος της Ουκρανίας, καταρχάς, ας είμαστε δίκοι. Εάν και εγώ προέρχομαι από ένα μεγάλο κομμάτι της Αμερικής, δεν έχει να κάνει με την Αμερική, εγώ μιλάω για έναν πλανήτη. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή είναι η Αμερική, αυτή είναι η Ρωσία. Αν με ρωτήσετε σε, άλλο, σε ένα άλλο επίπεδο συζήτηση, δεν υπάρχει ούτε η Αμερική ούτε η Ρωσία. Ο πλανήτη είναι μόνο του. Ακόμα και η στρατηγική, αν το θέλετε, το πώ κινείται στον πλανήτη. Όμω είναι πιο, πιο περίπλοκα, τα πράγματα και πολυεπίπεδα. Με αποτέλεσμα, ναι, αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει σφίσει, Έχει ένα μικρό φωτάκι, τα άκουσα που φαίνεται. Και οι Ρώσοι, θα πω το εξή, ότι στέκονται σε ένα πόδι με αποτέλεσμα αν ακουμπήσουν το άλλο κάτω, θα γίνει μια πολύ μεγάλη ζημιά. Υπάρχει όμως ένα δίκαιο. Οι, Ου οι Ουκρανοί θέλουν την αυτονομία τους. Θέλουν να είναι απομονωμένοι, να μην είναι τουλάχιστον έτσι όπως η Ρωσία πιέζει. Μια άλλη αλήθεια όμως είναι ότι η Ουκρανία, ιδιαίτερα το Κίεβο, πώς λέμε εδώ το κράτος των Αθηνών, κάτι τέτοιο συμβαίνει, άρα το κράτος του Κίεβο, από την οικογένεια Ρώσ, Εξού και το όνομα τη Ρωσία. Παλιά δεν υπήρχε Ρωσία, ήταν η Σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση. Τώρα τη λένε Ρωσία. Τώρα η Ρωσία να πάρει το όνομα από την οικογένεια Ρω, εγώ πραγματικά το βλέπω λίγο ξύμορο, αλλά δεν απασχολεί αυτό εμένα. Απ' την άλλη βλέπουμε ένα Κίεβο να δίνει βασίλισσε και πριγκίπισσε. Όταν λέμε να δίνει βασίλισσε και πριγκίπισσε στον πλανήτη, να θυμάστε. Δεν υπάρχει βασιλιά και πριγκίπα στον πλανήτη αυτό. Να μην είναι μαύρο αίματο. Και θα μείνω λίγο σε αυτό. Γαλαζοαίματοι αυτοί δεν είναι. Βάτε το καλά όλοι στο μυαλό σας, άνθρωποι της γης. Γαλάζιο αίμα δεν έχουν αυτοί, έχουν μαύρο αίμα. Και δεν κάνει να το χάσουνε. Μαύρο, σκοτεινό. Δεν έχουν καν αίμα. Αίμα έχουν οι άνθρωποι και όλοι οι πραγματικοί άνθρωποι έχουν μπλε αίμα. Το μπλε αίμα είναι των ανθρώπων. Γι' αυτό αν δείτε τις φλέβες σας είναι μπλε χρώμα. Δεν είναι κόκκινες. Αν το αίμα ήταν κόκκινο, όπως το λέτε εσείς, οι φλέβες θα ήταν κόκκινες. Η φλέβα είναι μπλε, γι' αυτό και έχετε μπλε αίμα. Στον ήλιο, όταν εμφανιστεί το αίμα, τότε γίνεται κόκκινο γιατί παίρνει το χρώμα από, τις, από, τα φάσματα του ήλιου. Γιατί και το χρώμα του ήλιου είναι μπλε, γιατί μπλε είναι ουρανός. Αυτό είναι ένα ξεκαθάρισμα όσον αφορά για τα γέννη. Βασιλιάδων, πριγκίπων και αυτά είναι μαύρα, βάλτε στο μυαλό σας, μαύρα πίσα αίματα που δεν κάνει να το χάσουν. Για να θα πεθάνουν. Και γιατί προβάλλονται πολλοί από μήκητε, ιδιαίτερου μήκητε. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δίναν βασίλισσε και πριγκίπισε το Κίεβο στην Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη, πριγκίπισε και βασίλισσε έχουν πάρει από το Κίεβο. Αναρωτηθείτε γιατί. Σήμερα λοιπόν βλέπετε μια Ευρώπη με επέκταση τη Αμερική που η Αμερική βοηθάει. Φυσικά θέλει να βάλει βάσει στην Ουκρανία. Όχι ότι δεν έχει. Απ' την άλλη, Βλέπουμε λοιπόν όλη την Ευρώπη να βοηθάει την Ουκρανία σε όπλα και να υποχρεώνει τι χώρε μαζί με την Αμερική να είναι κατά τη Ρωσία με επίκεντρο την Ουκρανία. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να τονίσει η Ρωσία μόνη τη. Γιατί έχει πολλού Ρώσου στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, εμεί πολεμήσαμε, μα πήραν οι Γάλλοι στο λαιμό του. Αν θυμάστε παλιά ιστορικά, να πολεμήσουμε του Μπορζεβίκου στην Ουκρανία. Χάσαμε κιόλα και μα το βρωστάνε, δηλαδή έχουμε να διωθεί στους Ρώσους και άλλη φορά. Άθελά μα, μα πήραν στο λαιμό του οι Γάλλοι, αλλά η ευθύνη υπάρχει ευθύνη. Και μετά ό,τι μα βοηθάγαν οι Γάλλοι στη Μικρά Ασία. Ούτε αυτό έγινε ποτέ, ούτε και θα γινόταν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σήμερα ο πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι τη Ουκρανία. Έχει πάει παγκόσμιο. Η Αμερική και η Ευρώπη είναι από πίσω, στέλνοντα χρήματα και όπλα στην Ουκρανία. Αλλά η Ουκρανία δεν γίνεται μόνη τη. Άρα η Ρωσία πολεμάει όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει.